θα διεξαχθεί κανονικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Χάρη στις συντονισμένες και απίθανες προσπάθειες των υπαλλήλων του γηπέδου. Παρότι υπήρξαν πληροφορίες ότι θα δυσκολευόταν ο κόσμος να φτάσει στο γήπεδο, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι τα κατάφεραν. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όλους εδώ. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Για όσους ακόμα θα ψάξει το γκολ. Ναι, το έβαλε. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην αμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σούταρε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρουμε όλοι ότι είναι κίνδυνος θάνατος. Αλλά παρόλα αυτά, πείτε μου ποιος τον μάρκαρε σε αυτή τη φάση. Ο κανένας. Έτσι είναι, με τέτοιους παίκτες δεν πρέπει να παίζεις, γιατί μπορούν να σε τιμωρήσουν στο πι και φι. Τελικά, δεν περιμέναμε και πολλή ώρα για να δούμε γκολ σε αυτό το μάτς. Πουγιόλ. Τσάβι. Σαούλ. Όμορφες πάσες. Και προσπαθεί να σουτάρει. Τη στέλνει μακριά. Πάει για γκολ. Πιάνει ένα σουτ. Αν και ομολογουμένως ξεκίνησαν δυνατά, θα πρέπει να είναι πιο ουσιώδης στην τελική τους προσπάθεια. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Υπέροχη προσπάθεια. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Σαούλ. Ριμπερί και τη στέλνει προς τα αριστερά. Να δούμε που θα τη στείλει. Φαμπίνιο. Μέση. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Τσάβι, Τσάβι, γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεση τους. Λουκακού, θα σουτάρει για γκολ. Πολύ σημαντική αυτή η απόκριση. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Σαούλ. Ριμπερί. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Εδώ οι αντίπαλοι έδειξαν ανάστημα. Το κοντρόλ που έκανε τον πρόδωσε εδώ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μπέκαμ. Με αυτή την παλιά θέλει σουτάρει. Τα τρία γκολ διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Πλέον
Είναι στο 3-0 το σκορ. Ράσφορντ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Μέρτενς. Τσάβι. Τσάβι. Θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Μέση. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Τσάβι. Σαούλ. Φίλιππε Κοουτίνιο. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Ριμπερί. Τσάβι. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Θα την στείλει στα δίχτυα. Μόντριτς. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Σαούλ. Τσάβι. Φίλιππε Κοουτίνιο. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Φίλιππε Κοουτίνιο. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Έβαλαν τρία γκολ με αρκετή άνεση. Και δεν τολμώ να σκεφτώ ότι θα φτάσει το σκορ, αν συνεχίσουμε έτσι και στο δεύτερο μέρος. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα σήμερα. Έχω το προαίσθημα, Χρήστο, ότι στο δεύτερο μέρος θα χάσουμε το μέτρημα, γιατί δεν τους βλέπω να αρκούνται με τα τρία τεμάχια. Τρία γκολ διαφορά μεταξύ των αντιπάλων. Με τον πίνακα να γράφει 3-0. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Στην μπάλα ο Λουκακού. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μπέκαμ. Λουκακού. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πάει για το γκολ. Αυτό θα πει άνεση. Όλα φαίνονται εύκολα πλέον. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται. Μάλιστα. Αυτό είναι κακό σημάδι για οποιαδήποτε άμυνα. Δεν επιτρέπεται να δίνεις τόσο εύκολες προσπάθειες στον αντίπαλο και ειδικά από εκείνο το σημείο. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Είναι κόρνερ, μια καλή ευκαιρία εδώ. Μέση θα χτυπήσει αυτό το κόρνερ. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Πίσω. Ενκουλού. Πουγιόλ. Τσάβι. Βγάζει την μπάλα δεξιά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Μπακάκης. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τερμό. Μπέκαμ. Μπακάκης. Μαλτίνι. Μπακάκης. Μόντριτς. Φαμπίνιο. Μπακάκης. Μόντριτς. Μπέκαμ. Μαλτίνι. Μόντριτς. Φαμπίνιο. Μόντριτς.
Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Κοουτίνιο, Φαμπίνιο επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ο Ρονάλντο με την μπάλα. Κριστιάνο Ρονάλντο θα πασάρει προς τα δεξιά. Μπέκαμ. Μέση. Μεγάλη ευκαιρία. Μυρίζει και κάνει το σουτ. Είναι γκολ. Ναι. Πλέον το παιχνίδι έχει ξεφύγει. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανήλικους. Η ΑΕΚ θα κάνει άλλη μία αλλαγή τώρα. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Μέρτενς. Τσάβι. Μέρτενς. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Σαούλ. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Μέρτενς ανοίγει την μπάλα δεξιά. Μέρτενς ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μέση. Μπέκαμ. Μπακάκης. Μόντριτς. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Είναι αρκετά μακριά από το τέρμα, αλλά τέτοιοι παίκτες δεν ξέρεις και ποτέ τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν. Να μπει και το έκτο. Μέση θα πάει για μία από τις φαρμακερές εκτελέσεις κόρνερ που ξέρει να κάνει. Και για άλλη μία φορά ρεσιτάλ άμυνας. Πακάκης. Μόντριτς. Ο Μέση με την μπάλα. Μπέκαμ. Πακάκης. Λιβάια. Μέση προσπαθεί. Λιβάια. Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Μέσα και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Κουλού. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Φαμπίνιο. Μπέκαμ. Σαούλ. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Ράσφορντ. Ράσφορντ. Ψάχνει τη σιρτή πάσα. Πακάκης. Θα χάσει τελικά το βηματισμό του.